Είμαστε και full Καλησπέρα και screen. από μένα. Ωραία. Πάμε, Μάριο. Καλησπέρα. Είμαστε ο Δημήτρης και ο Μάριος και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το τελικό μας project για το οποίο αναλύσαμε τα μηνύματά μας στο Facebook. Τι θα σας πούμε σήμερα. Κάποια πολύ σύντομα λόγια για εμάς. Μετά θα αναφέρουμε τα βασικά βήματα αυτού του project. Θα σας δείξουμε κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα που βρήκαμε από την ποσοτική μας ανάλυση. Μετά θα κάνουμε μία αποτίμηση του project, συζητώντας επίσης τα επόμενα βήματα. Και στο τέλος θα περάσουμε στις ερωτήσεις σας μαζί με το live demo του dashboard που έχουμε φτιάξει. Ο συνάδελφος Δημήτρης Τομαράς είναι data analyst και μηχανολόγος μηχανικός και σε επαγγελματικό επίπεδο έχει αναλύσει δεδομένα με εργαλεία της Microsoft. Ο Μάριος είναι αναλυτής δεδομένων και ψυχολόγος και έχει αναλύσει την καριέρα του δεδομένα που προέρχονται από ερωτηματολόγια και ψυχομετρικά τεστ, δηλαδή δεδομένα που επικεντρώνονται, είναι συμπεριφορικά δεδομένα. Το professional motto όμως από εδώ και πέρα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε μόνο ότι μπορούμε να μετρήσουμε και ό,τι κατανοούμε. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τα δεδομένα από τα προσωπικά μας μηνύματα στο Facebook, αλλά και να το κάνουμε εφικτό, να μπορείτε και εσείς από αύριο να αναλύσετε τα δικά σας dataset. Ποιο ήταν λοιπόν το ταξίδι μας, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Όλα ξεκινάνε από τη δυνατότητα που σου δίνει η Meta να κατεβάσει τις πληροφορίες σου. Αυτές έρχονται σε μορφή υποφακέλων, ένας φάκελος για κάθε συνομιλία και κάθε συνομιλία είναι μία μη σχεσιακή βάση δεδομένων που έρχεται σε ένα αρχείο JSON και αυτό συμβαίνει γιατί η βάση δεδομένων αυτή είναι volatile, πρέπει να αλλάζουν, να μπαίνουν και να βγαίνουν στοιχεία ανάλογα με τα features που προσθέτει στο Messenger ή Facebook. Έτσι λοιπόν μεγάλο κομμάτι ήταν να κάνουμε ένα exploratory data analysis, κυρίως του structure των data, για να καταλάβουμε πώς έρχονται σε εμάς τα δεδομένα. Αφού το κάναμε ενδελεχώς σε ένα Jupyter Notebook, ήμασταν έτοιμοι να φτιάξουμε ένα tool, ένα parser, ο οποίος θα κάνει retrieve τα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Καταλήξαμε βεβαίως σε pandas, χρησιμοποίησαμε κυρίως τα εργαλεία JSON Normalize και Explode, και μετά μπορούν να εξαχθούν σε οποιαδήποτε εύχρηστη μορφή. Εδώ θα τέλειωνε ένα προσωπικό project, αλλά για την σημερινή παρουσίαση έπρεπε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να φτιάξουμε ένα anonymization tool, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα δεδομένα των φίλων και γνωστών μας. Τέλος, εύκολα τα δεδομένα αυτά εξάγονται πια στο Power BI. Χρησιμοποίησαμε ένα Power BI, ένα BI Dashboard Generator, γιατί χρειαζόμαστε slicers, χρειαζόμαστε την ευκολία που δίνουν τα νέα features, τα νέα columns, γιατί για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τις πολλές σχέσεις μεταξύ των δεδομένων αυτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ενδιαφέροντα δεδομένα από το δικό μου dataset πρώτα. Εδώ βλέπουμε ένα πλοτάρισμα του αριθμού των μηνυμάτων ανά μήνα για όλα τα χρόνια που χρησιμοποιώ την εφαρμογή. Μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι το πρώτο μου smartphone το πήρα τον Ιούλιο του 2013 και εκεί βλέπουμε μία έκρηξη μηνυμάτων η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε σε αυτό το διάστημα, πριν πάμε να δούμε αυτό το spike που όλοι κοιτάτε, ας δούμε σε ποιους στέλνω κυρίως τα μηνύματά μου. Ένα σεβαστό ποσοστό, περίπου 10%, είναι αποστολή μηνυμάτων με ένα πρόσωπο, τη Μίνη, ενώ ένα group chat 12 ατόμων είναι το 35% των μηνυμάτων. Αυτό αφήνει χώρο για τους υπόλοιπους 900 φίλους μου, μόλις λίγο πάνω από τα μισά μηνύματα. Αν πλοτάρουμε αυτή την κατηγοριοποίηση στο πάνω διάγραμμα, βλέπουμε ότι η Μίνη και το group chat είναι σταθερά στο χρόνο και παρατηρώντας το μεγάλο spike το Μάρτιο του 2020, δεν χρειάζεται να είμαστε επιδημιολόγοι. Είναι το πρώτο lockdown, εκεί που όλοι κλειστήκαμε στα σπίτια μας και αρχίσαμε να συζητάμε για αυτά τα πρωτόγνωρα δεδομένα που βιώνανε. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι το ποσοστό της Μίνη μηδενίζεται, εκμηδενίζεται τελείως και βεβαίως θα καταλάβετε ότι εγώ με τη Μίνη το Μάρτιο του 2020 συζούσαμε.
Τελευταίο ενδιαφέρον δεδομένο είναι ότι μάλλον θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω react στα μηνύματα των φίλων μου. Έτσι έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αντιδράσεων, reactions, στα data set μου. Το ποσοστό μηνυμάτων που έχει λάβει κάποιο reaction είναι πάνω από 20%, και μάλιστα επειδή είναι σε group chats, κάθε μήνυμα που έλαβε reaction έχει μέσο όρο πάνω από 1,5 reaction. Πάμε στο Μάριο. Τώρα, συνεχίζοντας τα δικά μου μηνύματα, το βρήκα ενδιαφέρον να δω αν ισχύει το Pareto Principle, σύμφωνα με το οποίο το 20% των ενεργειών μας ή των αιτιών αποφέρουν το 80% των αποτελεσμάτων. Οπότε, σε σχέση με τα μηνύματά μου, αυτό που θέλω να εξετάσω είναι σε τι ποσοστό των φίλων μου στέλνω το 80% των συνολικών μηνυμάτων μου στο Facebook. Δηλαδή, με ποιους φίλους μου έχω πιο στενές σχέσεις και πιο συνεχή επικοινωνία, ουσιαστικά. Σε αυτό το pivot table βλέπουμε, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή, ότι στον Donald Duck έχω στείλει 33.000 μηνύματα, τα οποία αποτελούν το 11,5% των συνολικών μηνυμάτων μου στο Facebook. Το ίδιο pattern ισχύει και για τον Mickey Mouse. Οπότε, αθρηστικά, αυτά τα δύο άτομα, μόλις σε δύο άτομα, έχω στείλει το 1/5 των μηνυμάτων μου στο Facebook. Αν πάμε τώρα στη τελευταία γραμμή αυτού του πίνακα, βλέπουμε ότι το 80% των μηνυμάτων μου, τα οποία είναι γύρω στα 280.000 μηνύματα σε raw data, το έχω στείλει σε 5% των φίλων μου, δηλαδή σε 25 άτομα. Οπότε, με αυτά τα άτομα έχω τη πιο τακτική επικοινωνία και το πάρε δώσε. Πάμε να δούμε τώρα τα insights μου σε σχέση με τα reactions. Αντίθετα με τον Δημήτρη, που και στέλνει πάρα πολλά reactions και τους στέλνουν πολλά reactions, σε μένα ισχύει το τελείως αντίθετο. Δηλαδή, στα 300.000 μηνύματα έχω μόλις 8.500 reactions. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε και ότι ένα στα 50 μηνύματά μου λαμβάνει κάποιο reaction, ενώ στο Δημήτρη τον dataset είδαμε ότι είναι ένα στα 5 μηνύματά του τα οποία λαμβάνουν κάποιο reaction. Αυτά από τα δικά μου τα insights. Αποτιμώντας λοιπόν το project μας και συζητώντας για τα επόμενα βήματα, από αύριο θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι να κατεβάσετε το Parser μας και το template του Power BI και να αρχίσετε να παίζετε κι εσείς με το δικό σας dataset. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον dataset, γιατί είναι προσωπικό, αλλά εκτός από αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τεχνικά, καθώς είναι μια NoSQL database. Έχει πολλές one-to-many relationships να διαχειριστείς και να κατανοήσεις, και έχει και κάποια άλλα πράγματα που χρειάζεται να ξεπεράσουμε, όπως Mojibake και Basic Text Analysis, που δεν προλάβαμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Ακόμα θεωρούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αγγίζει ηθικά ζητήματα, το GDPR είναι πια στη ζωή μας, και πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ τι μπορούμε και πώς μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα που αναλύουμε. Τώρα, ως επόμενα βήματα, θα θέλαμε μετά από αυτό το project να βελτιώσουμε τον parser μας, με σκοπό να κάνουμε τον κώδικα πιο lightweight, να φτιάξουμε ένα Python library, στο οποίο θα υπάρχει μία μέθοδος όπου θα βάζεις, για παράδειγμα, ως παράμετρο το path του υπολογιστή σου που βρίσκονται τα JSON data, και αυτή η μέθοδος θα σου επιστρέφει κάποια γραφήματα και ενδιαφέροντα insights σου για τις συνομιλίες στο Facebook. Να πιάσουμε επίσης την ανάλυση κειμένου με σκοπό να κάνουμε sentiment analysis και το image analysis, εφόσον μας δίνονται τέτοιες μορφές δεδομένα από το Facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Θα χαρούμε να συνδεθείτε μαζί μας στο LinkedIn και πολύ σημαντικό να μπείτε στο GitHub μας, ούτως ώστε να κατεβάσετε το Parser και να παίξετε κι εσείς με τα δικά σας Facebook δεδομένα. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
μοιράζοντας, βλέποντας και λίγο το Power BI dashboard μας. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία δουλειά και θέλω να πω κιόλας ότι είναι και πολύ πρωτότυπη δουλειά. Και σας σύλληψη και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Δεν έχω κάποια ερώτηση, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω το dashboard. Ναι. Αυτό είναι το αρχικό page του dashboard που έχει έτσι κάποια high level στατιστικά από τις συνομιλίες μου στο Facebook. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι τα συνολικά μηνύματά μου είναι 724.000. Αυτά που έχω στείλει και μου έχουν στείλει. Είμαι σε τόσες συζητήσεις με 812 φίλους μου και μου έχουν στείλει και έχω στείλει 8.500 reactions. Ενδιαφέρον τώρα είναι και αυτό εδώ το γράφημα που βλέπουμε το όγκο των μηνυμάτων ανά χρόνο και μπορούμε να παίξουμε εδώ πέρα με διάφορα φίλτρα, φιλτράροντας παραδείγματος χάρη τι γίνεται στις ιδιωτικές συζητήσεις και στα μηνύματα που έχω στείλει εγώ. Με το που κατεβάσετε τα δεδομένα σας και πλοτάρετε το πρώτο διάγραμμα, αυτόματα έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις, σκέψεις στο μυαλό σας, πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι συνδέσεις μεταξύ φίλων, αντιδράσεων, μηνυμάτων, group, private κτλ. Και γι' αυτό δεν θέλαμε, το dashboard μας θα μπορούσε να είναι τεράστιο, οι ιδέες είναι πάρα πολλές, γι' αυτό δεν θέλαμε να μπούμε κατευθείαν εδώ. Αν πάμε στα reactions, ας πούμε εδώ, και επιλέξουμε τον Donald Duck από το πάνω δεξιά διάγραμμα ή εκεί, ναι, ναι, οπουδήποτε αμέσως βλέπεις ότι τι reaction σου στέλνει ο Donald, σε τι group chat είναι, εντάξει, αυτό είναι private chat, ok, αλλά σε ποια group chat είναι πιο ενεργός ο Donald, που στέλνει, τι στέλνει, πόσα λαμβάνεις, πόσα παίρνεις, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές συνδέσεις και είναι διασκεδαστικό, θα έλεγα. Για πάτα το Πάσχα, Μαρία. Ναι. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, πόσοι φίλοι του Μάριο είναι σε αυτή στο group chat και πόσοι στέλνουν reactions και μετά, βέβαια, μπορείς να πεις σε επόμενα επίπεδα πάρα πολλά. Ας πούμε, σε ένα τελικό στάδιο θα μπορούσες να δεις αν υπάρχει συμπάθεια, αντιπάθεια κτλ. Δηλαδή, ποιος στέλνει τι σε ποιον, π.χ. Ερωτήσεις. Να ρωτήσω. Δεν έχω κάποια ερώτηση. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά. Και από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, είναι το μοναδικό, πιστεύω, που έχει ένα τεράστιο έτσι, συναισθηματικό impact. Αυτό. Ναι. Τρέχοντας τα δεδομένα του καθένα, θέλω να πω. Αυτό που θέλαμε, που θα θέλαμε να πούμε, Στέφαν, είναι ότι έχει όντως συναισθηματικό impact και σου δίνει και πάρα πολύ confidence για ένα νέο data analyst. Γιατί ξαφνικά πλοτάρεις πράγματα για να πεις πράγματα που είναι αληθινά, τα ξέρεις και βλέπεις και έναν άλλο τρόπο, έναν νέο τρόπο να τα παρουσιάσεις. Δηλαδή, στο διάγραμμα που παρουσίασα, που είναι απλά τα μηνύματά μου ανά τα χρόνια, μπορώ να σας μιλήσω πάρα πολύ ώρα για το τι συμβαίνει στη ζωή μου, απλά βλέποντας το πώς... Ναι. Κάνατε και ένα ταξίδι στον χρόνο με αυτή τη διάγραμμα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό. Γεράσιμε μία ερώτηση, απλά επειδή είμαστε λίγο εκτός χρόνου, θα ήθελα να είναι σύντομη γενικότερα, ενώ το επόμενο μας τέτοιο. Okay. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Ήθελα να ρωτήσω, ο Μάριος έχει αντίστοιχο spike στο lockdown? Στο lockdown δεν έχω αντίστοιχο spike. Έχω όμως έχω spike το 16 και το 17, όπως μπορείς να δεις εδώ, αν φαίνεται ακόμα τον τάσμα. Α, αυτό είναι, ναι. Που αυτό είναι μόλις είχα μετακομίσει στην Αγγλία
Ήταν τα πρώτα 2 χρόνια που ήμουν στην Αγγλία και προφανώς αυξήθηκε πολύ η επικοινωνία μου με τους φίλους μου στην Αθήνα. Και μετά πέφτει απότομα που νομίζω είναι επειδή μεταφέρθηκα στο WhatsApp και στο Instagram, άρχισα να μιλάω περισσότερο. Αλλά στο lockdown, όχι, αντίθετα με τον Δημήτρη, δεν έχω κάποιο σκουπάει, όπως βλέπεις και το 20. Πολύ ωραία. Παιδιά, πραγματικά εξαιρετική και πρωτότυπη δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ.